Όλα λοιπόν έτοιμα και αρχίζει τώρα το παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής μεταξύ της Δόξας και της ΠΑΕΚ. Πέρασε πολύ ωραίο Σασί. Ο Μέτσκα θα γυρίσει προς τα πίσω. Θα γίνει το σούτ έξω. Η πρώτη καλή φάση με τον Μπένι. Παίζουν με πάσα. Γίνεται το πλασέ. Ο Μπένι ανοίγει το σκορ. Τους έπιασαν στον ύπνο οι παίκτες της Δόξας, η οποία ανοίγει το σκορ με αυτή την κομπίνα. Με τον Μπένι, ο οποίος είχε απειλήσει, υπενθυμίζω, και στο 5ο λεπτό. Με τη συμπλήρωση 16 λεπτών ανοίγει το σκορ. Δείτε εδώ τι γίνεται. Με τον Μπένι εντελώς μόνο. Θα έχει πολλά να πει ο Σεργίδης στους παίκτες του. Γιατί τον άφησαν να εκτελέσει και να σημειώσει τον γκολ. Ο Εμπραλίτζε του έδωσε την ασίστ και ο Μπένι άνοιξε το σκορ. Έτρεξαν όλοι στη συνέχεια να τον συγχαρούν. Δέχθηκε κίτρινο ο Καπαρτής στο μεταξύ από τον διαιτήνη Νεοκλέους. Πρώτο γκολ του Μπένι στο φετινό πρωτάθλημα. Να δούμε τώρα τον Καπαρτή να στέλνει την παλιά απέναντι. Δεν θα γίνει κεφαλιά. Αυτή είναι η πρώτη πολύ καλή στιγμή για την ΠΑΕΚ. Ο Μίλτς κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι. Συνεχίζεται η φάση με το πλασέ από τον Κούρο που ήταν άστοχο. Ασαμόα, Εμπραλίντζε. Παλιά για τον Σαντίκ. Δεν πέρασε. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ ήταν μόνος ο Σαντίκ. Δείτε και την αντίδρασή του. Κεφαλιά. Ο Κούρος έχει ευκαιρία. Θα την χάσει ωστόσο. Ήταν εντελώς μόνος από τον Κούρο. Ναι, σε ακούμε. Ναι, έλεγα λοιπόν νέα κίτρινη κάρτα τώρα. Στον... Και πρέπει να αντιμετωπίζει δεύτερη πρόβλημα. Δεύτερη κίτρινη στον Σαντίκ με 10 παίκτες η Δόξα. Εδώ ξανά για το φάουλ που έγινε με το χέρι στον Σουμαόρο. Τιμωρείται με δεύτερη κίτρινη ο Σαντίκ και αφήνει την ομάδα του με 10 παίκτες. Βλέπει τον Βαρέλα και τον βρίσκει, είναι μόνος. Δοκιμάζει το σούτ, αποκρούει ο Ζισκόφσκι. Λίβιο Μίλτς στην εκτέλεση του φάουλ για την ΠΑΕΚ. Περνάει από το τείχος και πάει στο δοκάρι η μπάλα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ΠΑΕΚ που συνεχίζει εδώ. Βγαίνει ο Ζισκόφσκι, καθαρίζει την φάση. Στέλνει την παλιά, γίνεται κεφαλιά πάνω στον Ζισκόφσκι. Βλέπει το ρολόι του, σφύριξε για τελευταία φορά. Η Δόξα πετυχαίνει πάρα πολύ σημαντική νίκη.